Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο αναπληρωτή καθηγητή κύριο Καμαρούτη, τον αρχαιολόγο κύριο Συνάκο που αποδέχτηκαν με χαρά την πρόσκλησή μας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη μέρα για μας, διότι είναι η πρώτη εκδήλωση που διοργανώνουμε ως σύλλογος πια. Ένα σύλλογος που ιδρύθηκε από κάποια άτομα με πραγματική αγάπη και όραμα για τα βασιλικά, ο οποίος λειτουργούσε αρχικά ως μια εθελοντική ομάδα. Σήμερα αριθμεί περί τα 47 μέλη. Η επωνυμία του είναι για την ιστορία και την ποιότητα ζωής στα βασιλικά Θεσσαλονίκης και ο διακριτικός τίτλος εν βασιλικής. Σκοπός του συλλόγου μας είναι η ανάδειξη της ιστορικότητας, της παράδοσης και της πολυτεχνικής κληρονομιάς των βασιλικών. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε μια εκδήλωση για το γλωσσικό ιδίωμα των βασιλικών, η οποία αποτελεί την ταυτότητά μας ως βασιλικιωτών και κατέχει σαφέστατα προέχουσα θέση στην πολιτισμική μας κληρονομιά. Το λόγο λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Συνάκος, ο οποίος θα σας πει περισσότερα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Τσιτσιού, τον Σύλλογο Βασιλικής, τον πρόεδρο της κοινότητας βασιλικών, τον κύριο Κανακότα, για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και φυσικά τους ομιλητές, τον κύριο Καμαρούδη και τον κύριο Δημήτριο Συνάκο. Πρώτος θα μας μιλήσει ο κύριος για το βιβλίο «Το γλωσσικό ιδίωμα των βασιλικών», ένα λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του Κωνσταντίνου Συνάκου. Ο κύριος Δημήτρης Συνάκος θα μας μιλήσει πρώτος, δικηγόρος, πρώην στρατιωτικός δικαστής. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την ευκαιρία σήμερα να μιλάω σε ακροατήριους συγχωριανών μου για ένα βιβλίο που έγραψε για το οποίο δούλεψε ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος. Όταν αποφάσισα να μιλήσω στη σημερινή εκδήλωση, σκέφτηκα ότι θα είναι εύκολο να πω λίγα λόγια για έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, για τον θείο μου τον Κώστα, τον μικρό αδερφό του πατέρα μου. Σκεφτόμουν πως θα αρνούσε να αναφέρω κάποιες από τις αναμνήσεις μου με αυτόν, όπως παραδείγματος χάρη ότι τα πρώτα βιβλία της βιβλιοθήκης μου έχω τις ευχές του και την υπογραφή του και είναι το 1969 ή όπως ότι τα καλύτερα μουσικά ακούσματά μου οφείλονται στην παιδαγωγική του όταν αντί επικρίσεων και απορρίψεων για τις προτιμήσεις μου στα πρώτα εφηβικά χρόνια έδειξε ενθουσιασμένος με την αναφορά μου στο Βοσκόπουλο και την ίδια στιγμή μου έδινε δύο κασέτες μαγνητοφώνου για να τις ακούσεις, να ακούσεις και αυτά μήπως και σου αρέσουν και έτσι γνώρισα την Ιταλία του Μαρκόπουλου. Ήταν τότε 1974 και λίγο αργότερα που στη βιβλιοθήκη μου προσθέθηκε το συμπόσιο του Πλάτωνα μεταφρασμένο από τον Σιμποτρί και ο μεταφρασμένος από τον Ελευθέριο Βενιζέλο Θουκυδίδης και άλλα παρόμοια αργότερα πάντα με γνώση και στόχο. Σκεφτόμουν επίσης ότι θα μπορούσα να αναφερθώ στις αραιές αλλά σταθερές εξόδους μας και στις συζητήσεις μας για πολιτική, για οικονομία, για τον πολιτισμό, για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους και να θυμηθώ τον ήρεμο τόνο του, την προσήλωσή του στα επιχειρήματα και την αρεκτικότητά του, τη βαθιά δημοκρατικότητά του και να σχεδιαγραφίσω τον άνθρωπο που αγαπώ. Όμως, καθώς τα κατέγραφα, είναι σαν ότι οι ξεχωριστοί άνθρωποι όταν τους γνωρίζουμε και τους αγαπάμε, δεν περιχαρακώνονται σε λίγες αναμνήσεις. Δεν ορίζονται από τούτα τα επιφανειακά, τα λίγο πολύ γνωστά, τα γλυκά και ανθρώπινα βεβαίως, αλλά λίγα και φτωχά για να δείξουν την πραγματική τους διάσταση. Κατάλαβα ότι οι εξαιρετικοί άνθρωποι μας διαμόρφωσαν με την παρουσία τους, το λόγο τους, το παράδειγμά τους κυρίως, κυλούν μέσα μας ορμητικά, σαν τους κομμένο ποτάμι, σαν τον αθεμούντα των βασιλικών στα τουζένια του. Κυλούν και αναδιαμορφώνουν διαρκώς τα όρια της παρουσίας τους και μαζί με αυτά αναδημιουργούν διαρκώς και τη δική μας ύπαρξη, λειτουργώντας σαν συνεχής πυνθήρας στην πυρηταποδίκη του αναστοχασμού της ζωής μας. Έτσι νιώθω την παρουσία αυτού του σπουδαίου ανθρώπου και σήμερα και δυσκολεύομαι πολύ και πικραίνομαι που δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τον παραστήσω έτσι που και όλοι εσείς που δεν τον γνωρίσατε να καταλάβετε πόσο σπουδαίος και ξεχωριστός υπήρξε. Έτσι το μόνο που μένει τώρα που λείπει πια είναι να του πω φωναχτά μπροστά σε όλους σας. Φίλε, σε αγαπώ και σε ευχαριστώ. Για να το πω σε χρόνο εστότα,
Γιατί έτσι συμβαίνει με αυτούς που αγαπούμε. Δεν φεύγουν ποτέ. Αλλά πορεύονται μαζί μας, άλλοτε διακριτικά και από απόσταση, και άλλοτε με φωνή και ένταση μεγάλη. Δεν το είπα και σε αυτόν σου ζούσε, μα είμαι σίγουρος ότι το ήξερε. Ναι, ο Κώστας Συνάκος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, γιατί μπορούσε να είναι σταθερός σαν πατέρας, υποστηρικτικός σαν καλός φίλος, καθοδηγητικός και υπομονητικός σαν καλός παιδαγωγός. Και μπορώ να είμαι σίγουρος ότι υπήρξε και εξαιρετικός δάσκαλος για τους μαθητές που είχαν την τύχη να τους διδάσκει στα χρόνια που υπήρξε στη μέση εκπαίδευση ως συλλόγος καθηγητής. Κυρίως όμως ήταν ξεχωριστός άνθρωπος και χτίζει τη ζωή του αγαπώντας. Αγαπώντας όχι με τα λόγια της συμφωνίας του τσάμπα ίχνου, αλλά εμπράκτως, βοηθώντας αθόρυβα όταν μπορούσε κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του. Έλυσε τη ζωή του αγαπώντας τα πλάσματα του Θεού στον οποίο πίστευε βαθιά. Όχι στα κούφια ξόανα των ιδεών αυτών των πραγμάτων ή τις ίδιες τις ιδέες. Αγαπούσε τον συνάνθρωπο και το έδειχνε. Αγαπούσε τον τόπο του και την ιστορία του και το έδειξε και με τον όχθο του και την προσπάθεια που κατέβαλε για το λεξικό για το οποίο μιλάμε σήμερα. Προσπάθεια που η οικογένειά του γνωρίζει ότι στο τέλος της, δεδομένης της κακής κατάστασης της υγείας του, είχε αποκτήσει μια αυτοκαταστροφική διάσταση ή μια διάσταση θυσίας. Αγαπούσε κάθε τι ζωντανό στη φύση αυτού του τόπου. Περπατώντας μαζί του στην περιοχή γύρω μας, μπορούσες να ακούσεις για κάθε χορταράκι που φυτρώνει εδώ, μπορούσες να ακούσεις για οποιοδήποτε πουλί έχουμε αντικρίσει. Να πετάς στον ουρανό της με την πληρότητα λόγου βοτανολόγου ή ομυθολόγου. Διατηρούσε ζωντανή την περιέργειά του για τον κόσμο μέχρι το τέλος του και ήταν ενήμερος, πολλές φορές σε αξιοθάμαστο βάθος, για τις εξελίξεις σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία. Μπορούσε με την ίδια ευκολία που θα μιλούσε για την πατερική θεολογία, που αγαπούσε και ήταν η ζωή του, να μιλήσει για το χρηματιστήριο και τις συμμετοχές των εταιριών με την πληρότητα οικονομικού αναλυτή. Μπορούσε να μιλήσει για τη μουσική των καλλιτεχνών και παράλληλα να σου εξηγήσει για τους ήχους της βυζαντινής μουσικής, την οποία και έμαθε για να μπορεί να ψάξει σωστά, κάτι που για χρόνια έκανε στους Άγιους Πάντες και αλλού. Μπορούσε να μιλήσει για τα σπουδαία πολιτικά και ιστορικά θέματα της χώρας και την επόμενη στιγμή να διηγηθεί μασάλια του χωριού και λεπτομέρειες από τη ζωή των βασιλικετών τον χρόνο που ήταν παιδί. Ήταν ο άνθρωπος της συνολικής θέασης της ζωής. Ο άνθρωπος που χρησιμοποιούσε την γνώση για να τον καταλάβει και την πίστη για να τον νοηματοδοτεί. Ταπεινόφρον και σπανιότητα επικριτικός για τους ανθρώπους, στον αγώνα του για το νόημα της ζωής του και στη μάχη με τους φόβους και τις αμφιβολίες του, αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και θάρρος το τέλος που έλεγε να πλησιάζει. Και ποιος δεν φοβάται, μου είπε σε μια συζήτηση για το θάνατο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που το 2013 με ρώτησε αν είμαι πρόεδρος να προθυμώσω να βοηθήσω τη σύνταξη του λεξικού. Και εγώ ήμουν μεν, αλλά η βοήθειά μου δεν δόθηκε παρά μόνο αρκετά χρόνια αργότερα, το 2017 νομίζω. Τότε, έχοντας εξασφαλίσει και το αρχείο του αδελφού του, του Θανάση, που σχεδόν αποφοιτητής λεξικογραφούσε συστηματικά, καταγράφοντας λέξεις και ερμηνείες, είχε ήδη προχωρήσει πάρα πολύ. Παρενθετικά να επισημάνω εδώ ότι χωρίς τις καταγραφές του Θανάση Συνάκου, το αρχείο το οποίο περιλάμβανε χιλιάδες καταγραφές, ίσως δεν θα είχε ολοκληρωθεί η προσπάθεια ή δεν θα είχε την έκταση και την ποιότητα που απέκτησε. Το λεξικό, όπως παραδόθηκε από τον Κώστα Συνάκου, οφείλει μεγάλο μέρος και στον Θανάση Συνάκου. Η βοήθεια η δική μου φυσικά περιορίστηκε στα διαδικαστικά, στην ταχυδογράφηση των δοκιμίων, στον έλεγχο και την αντιπαραβολή. Αν κάτι ουσιαστικό του πρόσφερα, ήταν η ευκαιρία να λέει φωνακτά τις σκέψεις του σχετικά με τα προβλήματα που έπρεπε να λύσει. Προβλήματα ετοιμολογικά και προφοράς, αλλά και τις σκέψεις του γενικότερα για τη σημασία του ιδιώματος για μας και για την ιστορία του χωριού μας γενικότερα. Ακούγοντας προχτές τις 2-3 ηχογραφημένες κουβέντες μας, θυμήθηκα τον ενθουσιασμό του για την ετοιμολογία της λέξης Σούσαλου, η οποία ανάγεται στην Αμερική εποχή, και θυμήθηκε και την κατακλείδα πολλών συζητήσεων σχετικά με τα ζητήματα που έθετε το εγχείρημα. Εμείς έλεγε, κάνουμε μια πρόταση. Όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει να την αλλάξει. Ακούγοντας όμως τις ηχογραφήσεις, ξαναείσα τις στιγμές που μου έλεγε τις απόψεις του για την ιστορία και την κοινωνική οργάνωση των βασιλικών μετά την καταστροφή του 1821. Την επιθυμία του να καταγράψουμε φράσεις και παροιμίες του χωριού μας, υπάρχουν αρκετές καταγεγραμμένες ήδη, να καταγράψουμε τα κύρια ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν τους βασιλικιώτες, να καταγράψουμε τα τεπονίμια. Για όλα αυτά είχαμε ξεκινήσει, αλλά δυστυχώς έμειναν στα μισά του δρόμου. Πέρα όμως από όλα αυτά, θυμήθηκα ποια ήταν η γλώσσα που τον ενδιέφερε και ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως το διάβασα διατυπωμένο όταν ήμουν νέος, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, διατυπωμένη από έναν εκ των πολλών που μετείχαν τότε στις πολλές και έντονες συζητήσεις για τη γλώσσα. Η γλώσσα, έλεγε, δεν είναι μονάχα επικοινωνία και έκφραση, αλλά έχει χαρακτήρα ευρύτερα οργανωτικό και συστατικό
και μας χαρακτηρίζει στην ουσία μας, όντας εκείνη η ενέργεια με την οποία η συνείδηση συλλαμβάνει, ταξινομεί και εσωτερικεύει τον κόσμο και καθίσθεται σε αυτόν. Καθώς και ο μόνος τρόπος της σκέψης να υπάρχει και να τελείται, βρίσκοντας την γλώσσα δυνάμεις της πραγματικότητας, της επιτρέπει να σκέφτεται τον εαυτό της, να επιστρέφει σε αυτόν ως σκέψη εσκεμμένη και να οδηγεί στην αυτοσυνείδηση. Αυτή η γλώσσα ενδιαφέρει τον Κώστα Συνάκο. Η γλώσσα δηλαδή με την οποία στο συγκεκριμένο τόπο και με τις ιδιαιτερότητές της, τις νοηματικές και εκφραστικές, και η δική του συνείδηση σήμερα από τον κόσμο τον ταξινόμησε και εγκαταστάθηκε σε αυτόν. Αυτή η γλώσσα που άκουσε στην οικογένειά του και στο ευρύτερο περιβάλλον του, από τη στιγμή της γέννησής του μέχρι που ενήλικος πια έφυγε για σπουδές στην πόλη. Αυτές οι λέξεις του ιδεώματος που έδωσαν το πρώτο σχήμα και την πρώτη μορφή στον κόσμο του, κόσμο που φυσικά τον κουβάλλουσε μέσα του, γιατί ήταν αυτός μέσα στον οποίο απόκτησε την συνείδηση του εαυτού του. Με το λεξικό θέλησε να περισσώσει τη μνήμη των λέξεων για να περισσώσει τελικά τον τόπο της ψυχής του, για να περισσώσει τον κοινό τόπο της ψυχής όλων μας. Σας ευχαριστώ. Ήταν παράληψή μου, δεν ευχαρίστησα τον κύριο Σολάκη, τον αντιδήμαρχο Θέρμης, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Δεν ευχαρίστησα όλους εσάς για την παρουσία σας. Και βέβαια μια χρήσιμη πληροφορία από το βιβλιοπωλείο Ηλιακτίδα, όπως με πληροφόρησαν από το βιβλιοπωλείο, σήμερα για την εκδήλωση διατίθεται το λεξικό με έκπτωση 10% αντί 25,5-23 ευρώ. Πριν μιλήσει ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Καμαρούδης, για το ίδιο το λεξικό, θα ακούσουμε τις κυρίες Κοσμά και Αναγνώστου, οι οποίες θα μας διαβάσουν ιστορίες γραμμένες, κατά το είπα, ιστορίες γραμμένες στο ιδίωμα των βασιλικών. Ποια κυρία πρώτη θα μας πει, η κυρία Κοσμά. Κυρία Κοσμά, και θα το λόγω. Καλημέρα σας. Πυρνιούντας για η Δημήτρης, αρχινούσι του Σαραντάμυρο, κι ήταν η Παναγούδα, η Μσουσπουρίστρο. Άμα έβρεχε πολύ, η δεκαμόνα του χωρά και η λάσπιση, κανόνιζαν οι κόσμος να έχει δουλειά μέσα στο σπίτι. Να ξυσπηρεί στο καλαπούκι, στο κατόι. Εκεί που κάτω στο κατόι, ήλγε ο πατέρας, άιντε τώρα, σφιχτείτε όλοι εδώ, να πέσουνε, αυτές οι μέρες πρέπει να ξυσπηρίσουμε το καλαπούκι. Μαζόντα, μανιά μκρά, παππούς, η νύφης, τρανά μκρά. Και τα μκρά τα έπαιρναν τα δύο μκρά μέσα εκεί πέρα για να ξυχούν. Και τα άλλα που πάει να σκουλιώ, τα έλεγαν, μόλις σκουλάστη, να έρθετε να ξυσί, να ξυσπυρίσετε το καλαπούκι. Η τρανή, η θυγατέρα, έπαιξε στο φούρνο να φουρνίσει, γιατί τζίμωσε το ψωμί. Εκεί που δάβλησε το φούρνο, τη σκάλωσε τους δάβλιστρο, ήταν η μανιά, κατέφθη κάτι μανιά και πλασταρώθηκε κατά η. Μάνα! Μάνα! Πλάι! Τι μαρι φωνάεις, σαν να ξέβαιναν το μαχαίρ. Μάνα η μανιά πλασταρώθηκε, εσύ έλα γρήγορα να τσικώσουμε. Άμαν, τα κακνάρουσε, πάει η μανιά, πάει. Σκάλε μια από εδώ εσύ και την άλλη από εδώ να τσικώσουμε. Να την πάει στο γιατάκι, στο δουσέρι, μέσα στον οντάκι. Ανέφηκα να πά, από εδώ από εκεί τη συνέφερα. Μα μια δεν τα καπνάρωσε, μια χαρά. Ο κοράτσος. Η γέρα όμως μέσα στο σπίτι έκαναν κουμάντο. Και είχαν πολλά δικαιώματα και η μανιά όλη την ώρα ρωτούσε. Τώρα φέρ τα δωδεκάμερα, κοντά δεν είναι. Που καμιά φραστοκούσε και δεν τα θυμούνταν όλα. Τώρα θα σφάξετε το γρούνι να κανονίστε. Τα λουκάνκα, τον καβορμά, να πάρετε να φτιάξετε, να αλατίσετε τον παστό, να φτιάξετε τις τσιγαρίδες, να γεμώσετε τις παστοματές, να τσέφετε για μετά την πασκαλιά. Αυτά τα κάνει κουμάντο ο κόσμος, γιατί άμα δεν κάνεις κουμάντο δεν θα έχεις. Τις παστοματές θα τις βάλετε στο κατόρι, γιατί έχει δρουσιά, να στρώνει ύστερα από την πασκαλιά. Τώρα όμως πρέπει μέχρι τώρα που είναι το φαγόσιμο, να κανονίσετε να έχουμε φαΐ, να έχουμε τον παστό,
πληγραμμές, θα σβάνετε μέσα στη λίγδα για να βαστάξετε, να περάσουμε μέχρι τη Διεθνή. Ύστερα πάλι, περνώντας τα δωδεκάμερα, της λέει, τώρα θα πάρετε ένα αρνού από καμιά προβατάρα και θα το ταΐζετε με το ρογοβίς για να έχουμε να σφάξουμε την Πασκαλιά. Η Πασκαλιά ήταν φτουχιά, δεν έπαιρνε από ποτενά παράδειση. Ύστερα την Πασκαλιά γέννηταν τα πια. Τρυφερά να πάρει καμιά φατουρούδα να έχουν φορέα. Και τα Πασκαλιά κανόνιζαν όλη τη μεγάλη του 40, όλη του μεγάλη Σαραποστή, συγγνώμη, να μαζώνουν τα αυγά. Να φορέψουν, να έχουν να βάψουν την Πασκαλιά. Ναι, μα τα αυγά όλα δεν τα ξόδευαν και τα είχαν και πόρευαν. Πάιναν στο μπακάλι, αγόραζαν κανένα λιμόνι, κανένα κτούρι σπίρτα, κάπω ο άλλα, καμιά οκά άλλα σε καμιά χαρτοσακούλα να φορέω. Και τα άλλα όλα μέσα στο σπίτι, ό,τι είχα. Και είχε και την ύφη, και την ύλη και ουρένα. Άι την ύφη τώρα. Τώρα που είναι τρανή η νύχτα, ακόμα είναι χειμώνα. Να πλέξει ζηλούδια για τα μικρά, σκουφνούδια μπαμπακυρά. Γιατί θα έρθει η Πασκαλιά, θέλει να πάνε τον ανάτη στο κλί και να έχουν να πάνε καινούργια ρούχα. Λέει η νύφη, καλά μωρέ μάνα, όλες τις γαλλιέδες είδα στραβάς, έξω, δεν λέω όλη την ώρα θα φταθέ, αφού εγώ σε ένα να μιλές. Άκουσες τη σύμπα, αν δεν είμαι ανοιγόρης, εσύ δεν θέλει την προβολή. Και μετά, και ύστερα, τι νύπη, λέει τώρα την Πασκαλιά, θα μας φέρει τα κλί και τα δεξίμια. Τι θα τα κεράσουμε? Παράδεις εγώ καλό, πως παρέδω και παππούς Μπανεάκιου Στάρ, και μύθερη της παράδεις να σου μαρέψω. Τσέβαινα μέσα στο Βαρταλαμί, και κράτσα καμπόσινη, για να έχουν να πουρεύουν, να ξεδιατρέπουν. Να τώρα και τα αυτή την αράδα τώρα τα κράτσα εγώ της παράδεις. Να πάρουμε γλυπίδες και σταφίδες, γιατί θα μας φέρει τα δεξίμια τα πλήγια, και θα έρθει και το άλλο παιδί ψαλουνί, και θα φέρει και τα γόνια, να γυρίσουμε μπαξίς και βιλπίδες και όλα αυτά τα κουρκά που τα κανόνισαν. Ύστερα πάλι είχαν και μια νύφη να είπε άλλο του παιδί, παντρεύκη, γίνηκε δάσκαλος και πήρε κοκόνα νύφη. Η κοκόνα είχε βαμμένα νύχια, βαμμένα τα χέρια με τα κουδάρια και βαμμένα χείλια και είχε και τσάντα στο χέρι. Και στο χωριό και την κύριε, γιατί μα λένε αυτή η καταθάμαξα. Και λέει και της Λουμούρου να δουλέψουμε να την κάνουμε το χατήρι. Τι να κάνουμε. Καλά που έξι μανιά στο Βαρταλαμί της παράδειας και μπορούσαμε να ξεδιατραπούμε. Ευχαριστώ. Όταν ήταν φοιτητής και μέχρι που να πολιτεί από το στρατό έρχονταν στην Αγία τον Άγιο Κωνσταντίνο. Την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, όταν έψαλε μπροστά στον Εσταυρωμένο, προσκυνούμεσο τα πάθη Χριστέ και πριν από την Ανάσταση που λέει τα γράμματα «Ηθροντά ο Θεός ευλογητώσει», οι μελωδίες του ήταν, τι να σας πω, μου έχουν μείνει μέσα στην ψυχή μου. Και μετά έφυγε, διορίστηκε και έφυγε. Και ύστερα από χρόνια τον είδα, έφερε μια ωραία κοπέλα, σπαθάτη. Θα ήταν η νύχτα, εγώ δεν ήξερα ποια ήταν. Και μετά από χρόνια ήρθε και πιο πιθούτια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κοσμάτα. Θα μας μιλήσει η κυρία Αναγνώστου. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας. Εγώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο του αείμνηστου Πάνου Παπαφιλίκου από τα χρονικά της Χαλκιδικής, από τον τόμο 21-22, που είναι αφιερωμένος μόνο στα βασιλικά. Είναι ένα κείμενο για μια λαχτάρα, μια κασκαρίκα όπως λέμε εδώ στα βασιλικά, που έπαιρνε ένας βασιλικιώτης, βόσκοντας τα γελάδια του στα φορά. Λοιπόν, τότες που έβουσκαν τα γελάδια μοναχοί, τουρβαδιάζονταν ούλινοι, γιατί του γιώματα στάλιζαν όξου και κουλυμπούσαν στο φύραγγα πόλη, όταν ο ίδιος ήταν ψηλά. Γύριψε μια βλα να κουλυμπήσει και γιο της Μαλούσος, που είχε να βγάλει τα σπούνια και ένα χρόβο, γύρωταν σούπου τα ποδάρια και τη λιμότη είχε ένα δάχτυλο γέρα. Στην αρχή την γιούνταν, ύστερα όμως ξεφθάρισε και αρχίσε να ξεβρακώνει. Τα χέρια από τον άγγονα και σακά τη λιμότη ήταν μαύρα, κατράνη.
για τους νύχ μέχρι του κότσι, άσπρο, γάλ, σαν χάσκο ψουμί. Αρχίσαν τ' άλλα τα γελαδαρούδια να τον κουλαντρίσει, τους μπούσαν σε εδώ, τους μπούσαν σε εκεί, ώσπου αναγκάστηκε καημένος ο γιος να του τσαχμακώσει και να γίνει άνθρωπος. Την ώρα όμως που πάει να γρασκλίσει το λακκούδι, έπεισε σιλάμωμα και βαλτάκωσε μέχρι του γόνα. Έτσι, τον μπασάτσαν, τον ξυλάμωσαν, τον τζάκωσαν και ύστερα, όπως τις πιθαμένοι να τα τσπάνε σε κάτ, τον πήγαν σημάς του φύρεγκα, του ξυζίασαν και ύστερα τον σφουρλάτσαν μια μέσα του λαιό. Ένα χώρο δεν φαίνεται ηλιός. Και οι γιώμος υποπλήθρισε φύρεγκας και τα καρπνάρωσαν, σκάφηκαν, τα δίλαξαν. Καμιά γλώσσα πήγε πάνω γιώσ τελακιασμένος από το νερό, που κατάπηκε και αρχίσει να ξυλοβολάει φουλό νερό. Τα νερά σφυραγγεί και κοινού το γυρό ήταν κάρτα που στην κουμπανή, παρκακή, ζαμπιά μου και θόλωμε μανιμάνι. Βγήκε ύστερα όξου και πηλιά ο Ράτσι ώσπου να του έρθει λογαριασμό. Ναι, ίσα. Αφού στέρνωσε, πήγε τα καρτούνια και πήγε η σημεία γκρινιά να τα βάλει. Αλλά εδώ άλλη ζαλάδα, άλλη γανά να πάει η γιος. Που λιμάει να τα βάλει τα σκοτεινά και πουνό. Ήρθαν και έβασαν από τον ήλιο και γίνηκαν τούνις. Με τα πολλά έβαλε μόνο τα πόξου, γιατί τα από μέσα δεν στάθηκε μόνοι να σημούν και χωρίς κφούλια έδεισε τα γρονοτσάρτα στα ποδάρια, πήγε τον τρουβά και πήγε στο σταλό. Τα έννοια που κάτω από μια σκαμιά, κάθε ποινικού κορδά και βλάζει να φάει την αίσθηση που τον τρουβά με σημάνε, μα πού να πάει σε κάτι που φέρει. Το μυαλό του γύριζε στην κασκαρίκα που την έφτιαξαν οι Γιάννη. Άι τώρα, σου λομωτούσε. Σύρισα πάνω και άκουγε το πυργάκι που σε έφτιασαν. Βάρισε παπάς και θα είχε πάνω κάτι καναφιέ δρύλου για να δασλέψει και σκόφτηκε γιος να μάσει τα πράγματα για το χωριό. Στον δρόμο, μόθα μάζδαν από ποια μυριά και ποια σουκάκια να δυχεί στα γελάδια στον Ιβυρό, να μην το δυο πολύ για τα χάλια που είχε. Θα ήταν ίσα με ίσα την ώρα που γέλνανε αυτά, και να η πατέρα της του μπλοκό γνάτευε να βγει του γιο πάγιαση. Σαν το χτάζει του βουριασμένου και να παγιδείς, κατάλαβε. Σου λέει κάτι έντυ εδώ. Συμβαίνει μέσα στον Ιμηρό που ήταν τα γελάδια και γιος και αρχίσει να τον τραβάει κατά όψωμα. Πού να βγει γιος. Παλούκωσε. Άι γιορ, λέει, σίχα για χάχα, μα εσύ είσαι τίπια τύπτου, τρουβού. Τα έχει μάθει τα χαμπέρια από τα άλλα γελαδαρούδια. Αρχίσει η γιος σιγά σιγά, τσάστραβα, να του λέει πώς γίνεται το πράγμα. Μα αυτός δεν άκουει τίποτα. Τι ρε λες, τι ρε είπες, θα φύγουν εγώ να με κουλαντρίζουν αυτά τα χαϊβάνια και να με φτιάχνουν τέτοια πνιέρια. Όξο, στο κατώ ή γρήγορα, να μην συχτάς τα μάτια. Και το μαντάλωσε το περμένο του γιο, από το τετράδι μέχρι μέχρι, στο κατώ, χωρίς ψωμί και χωρίς το τσιγούρι το νερό. Θα σας πω ένα μασάρι που το άκουσα από την ίδια τη γιαγιά μου και για να το καταλάβετε, γιατί σημαίνει αδιανόητα αυτά που θα σας πω. Θα σας πω πότε ήταν γεννημένη. Γεννήθηκε το 1889 και το 1921 είχε ήδη 6 παιδιά, 4 εν ζωή και το μεγαλύτερο ήταν 9 χρονών. Οι βασιλικιώτισσες γυναίκες φορούσαν τα παραδοσιακά που ξέρετε όλοι σας, που ήταν σήμερα τα λένε αμπίρ, ήταν από εδώ και κάτω η φούστα ανοιχτή, φορούσαν και γρίζες από κάτω, μάλινα δηλαδή λούχα και ήταν έτσι πολύ ογκόλυψη η παρουσία τους. Και ήταν βέβαια και κοτσίδες, δεν έχουν τα μαλλιά τους οι βασιλικιώτισσες ποτέ. Μάλιστα έχει ένα σκοπτικό τραγουδάκι που λέει «Εγώ θα πάρω γαλατσάνα με κομμένα τα μαλλιά». Γιατί οι γαλατσάνε στα κόμματα μαλλιά δεν τα συνδυώτησε όλοι. Τα μόνοι τα οδηγούσαν αυτό για να τους κοροϊδέψουν. Λοιπόν, η γιαγιά μου και επίσης, όταν αραβωνιάζονταν, λογοδέονταν δηλαδή, δεν αραβωνιάζονταν, ο αραβωνιαστικός πήγαινε μόνο Τετάρτη και Σάββατο στην αραβωνιαστικά, παρουσία της οικογένειας, δεν ακουμπούσε τίποτα. Λοιπόν, να το ξέρω. Όταν λοιπόν εγώ το 70 αραβωνιάστηκα, η γιαγιά μου φώναξε παράμερα να με προμηθέψει. Μου λέει, άκουγε, μην μας ριζιλέψει, μην πάθουμε τσμαρίγια στα καλά, έξι και πολύ,
Τι λες, Ελληνίδια, τι είναι αυτά που με λες. Δεν ξέρεις εσύ, να σου πω εγώ. Η Μαρίγια στεφανώθηκε και αστρομάει 3 μηνών. Όταν πήγε στο σπίτι με τα ρούχα που φορούσε, δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Μα ναι, πρωί, πώς θα τα μπαλώσει όταν θα έρχονταν ο λογαριασμός στο τέλος. Τάιμα, ρωτούσε την παιδιά της. Μάνα, πώς είναι οι μήνες κάνει να γεννηθεί ένα παιδί. 9. Όταν έφτασε κόπο στο χτένι και τα πράγματα δεν έπαιρναν άλλη αναβολή, σκέφτηκαν πώς, τι. Έτσι με το μυαλό της να γίνει. Και μια μέρα, παραμονές τα Γιουριού που έσαιζαν το Σαφνισί με τα καλά τα στροσίδια και πως είχε τον καθρέφτη κρεμασμένο μακριά και ολόκληρο, γιατί τέτοιος καθρέφτης βάζει στα βασιλικά, είδε τον εαυτό της, είδε τα χάλια της, η κοιλιά της ήταν φουσκωμένη και τρομαριάστηκε. Και έπιασε την τριχάδα. Λέει, πρέπει κάτι να κάνω τώρα, να τελειώνω. Ξαναρωτάει την πεθερά της. Μάνα, πώς είναι οι μήνες κάνει να γεννηθεί ένα παιδί. Αυτή να πλοήθηκε πάλι. 9 μήνες. Και τότε θα ανοίξει τα χέρια της στην κοιλιά της και λέει 9 μήνες δε αυτά τα χάλια. Εγώ 6 και πολύ θα το γεννήσω. Νομίζω ότι ήταν πολύ εμπνευσμένες έτσι και χιουμοριστικές οι ιστορίες της κυρίας Αναγνώστου. Θερμά συγχαρητήρια. Τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Σταύρος Καμαρούδης, αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ίδιο το βιβλίο, για το ίδιο το λεξικό, για το έργο του Κωνσταντίνου Συντάκου. Να σας πω, πρέπει όμως πρώτα να πω λίγα λόγια τον κύριο Σταύρο Καμαρούδη, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από πατέρα φιλόλογο και μητέρα δασκάλα. Έχει καταγωγή από το Ζαγκλιμπέρι. Τα εγκύκλια γράμματα τα σπούδασε στη Θεσσαλονίκη με λατρούς δασκάλους στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή του Άπη Θήτα, στο τμήμα γλωσσολογίας και στο 5ο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, που ονομάζουν οι Γάλλοι Ρενέ Ντεκάρτ, στο όνομα του Γάλλου φιλοσόφου. Καρτέσιος, ο φιλόσοφος, σκέπτομαι, άρα υπάρχω για όσους έχουν σχέση με τη φιλοσοφία. Η διδακτορική του διατριβή έχει θέμα τη μελέτη του ιδιώματος της Αμοθράκης. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια, στο Ιόνιο, στο Ιωαννίνο, στο Δημοκρίτιο, στο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Αριστοτέλειο, στο οποίο είχα και εγώ την τιμή να τον έχω καθηγητή. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόνης το 2008. Σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής, όπως είπα, και εντός των προσεχών ημερών ορκίζεται ως τακτικός καθηγητής. Υπήρξε συντονιστής σπουδών του κοινού ελληνογαλλικού Μάστερ 2 μεταξύ του Άπη Θήτα και του Πανεπιστημίου Λεμάν, το φέρω σωστά. Λεμάν. Εκεί που τρέχουν 24 ώρες τα αυτοκίνητα. Έχετε το Grand Prix του Λεμάν. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα, τη διδακτική της, τη γαλλοφωνία και την πολυγλωσσία. Είναι παντρεμένος με τη Γαλλίδα νεοελληνίστρια καθηγήτρια Ιζαμπέλ Ταμπρέν, με την οποία έχει 3 κόρες. Παρακαλώ, κύριε Καμαρούδη, έχετε τον λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συνάκο. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά που υπάρχει τόσο πυκνό και ενδιαφέρον ακροατήριο. Δεν ακούγεται «Χιχ» Μαρή. «Χιχ» τα λέγανε στο Δρυμό, που είναι το χωριό του πατέρα μου, Δρυμός Θεσσαλονίκης, Δρυμήτρο τα παλιότερα. Το Ζαγκλιμπέρι ήταν με την ηγεσία και υπήρχε δήματος, εξάδελφος και το ίδιο όνομα και επίθετο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω στο ακροατήριο, γιατί έχουμε και νεότερους ανθρώπους, το Σούσαλο. Τι είναι το Σούσαλο? Και σε αυτό με βοηθά, είδατε, έψαχνα εδώ εκεί. Σούσαλο
είναι ουδέτερο, λεπτά ξερόκορτα που τα παίρνει ο αέρας και τα περιφέρει. Ζούσαν. Το ξέρουν όλοι. Είναι όλοι. Είναι αυτό που εκτινάσεται με ορνή και πάει προς τα πάνω και περιφέρει. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε και Θέρμης, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και πάλι. Μπαίνω στο δικό μου το κείμενο, η παρουσίαση του λεξικού αυτού, του ετυμολογικού και ερμηνευτικού, και καλό μας μήνα, μια που χθες ήταν πρωτομηνιά, πρωταπηλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον παλιό μου φοιτητή και τον κύριο Συνάκο που μου εμπιστεύτηκαν την παρουσίαση τούτου του πολύτιμου ερμηνευτικού και ετυμολογικού λεξικού του γλωσσικού ιδιώματος των Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης ή Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Αλλάζουν τα όρια. Μην βάλω τώρα καθόλου. Αλλά σύμφωνα με τον φίλο μου και συμφοιτητή μου Ιωακήμ Παπάγγελο, αρχαιολόγο και γνώστη της Χαλκιδικής, διαχρονικά, η Χαλκιδική ξεκινά ανατολικά από τον Πύργο. Για τους γεωγράφους, η Χαλκιδική είναι όλη η περιοχή πέρα από τον Λευκό Πύργο. Μάλιστα, το 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, οι παλιοί το λέγανε εξοχές. Μέχρι σήμερα η σφραγίδα του ταχυδρομείου ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μπότσαρη, η Καλλική, γράφει εξοχέ, γράφει εξοχέ. Και οι Ισπανοεβραίοι το λέγανε Las Campanillas. Αλλού θα το λέγανε εξόβουργον, πέρα από την πόλη. Λοιπόν, Βασιλικά Θεσσαλονίκης ή Χαλκιδικής, τέλος πάντων, πρωτεύουσα της Χαλκιδικής είναι η Θεσσαλονίκη. Και πρωτεύουσα της Χαλκιδικής είναι η Θεσσαλονίκη, άλλωστε. Όπως λέει πάλι ο Παπάγγελος, και το σωστό. Ναι, πρωτεύουσα της Χαλκιδικής είναι η Θεσσαλονίκη. Επίσης, όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά και δούνε την παλιότερη κατανομή, πριν να υπάρξει πρώτη και δεύτερη Θεσσαλονίκη, υπήρχε νομός Θεσσαλονίκης που τουλάχιστον η δυτική πλευρά ήταν στην ίδια εκλογική περιφέρεια με την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το λεξικό έχει 357 συνολικά σελίδες. Γιατί μικροφωνήσατε. Είναι γλυκά. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. Όταν το κλείνω είναι χειρότερο. Ναι. Λοιπόν, για να. Μήπως, είναι καλύτερο. Λοιπόν, το λεξικό περιλαμβάνει 357 συνολικά σελίδες και είναι διαδρομένο σε δύο άμεσα μέρη. Το πρώτο είναι μία περιγραφή και ανάλυση φωνητικών, συντακτικών, μορφολογικών φαινομένων του ιδιώματος των βασιλικών. Το δεύτερο, που είναι πολύ μεγαλύτερο, περίπου 300 σελίδες, περιλαμβάνει 4.036 λήματα, από τα οποία τα 3/4 είναι από την ελληνική γλώσσα. Το 1/5 περίπου, 793, είναι από τα τουρκικά. Αυτό εξηγείται με την μακρόχρονη παρουσία των Τούρκων στην περιοχή, περίπου 500 χρόνια, 1430. Πέφτει η Θεσσαλονίκη στα χέρια των Τούρκων. 1430 μέχρι 1912 είναι 5 αιώνες παρακάτω. Λοιπόν, το 5% μόνο είναι από διάφορες άλλες προελεύσεις, λατινικά, ιταλικά, βλάχικα, σλαβικά κτλ. Κάθε κλίμα έχουμε την ίδια τη λέξη, την ερμηνεία της, παραδείγματα, εκφράσεις πολλές φορές το ιδίωμα, και στο τέλος έχουμε την ετυμολογία και όπου αυτό είναι δυνατόν και η ετυμολογία. Είπατε προηγουμένως τα ντουζένια, θα τα ξέρετε οι περισσότεροι, αλλά τέλος πάντων πρέπει να πω για τα ντουζένια, να ξαναδιαβάσω το σχετικό λήμα. Είπαμε 4.036 λήματα.
το γλωσσάρι είναι μέχρι 2.000. Αυτό είναι ένα λεξικό που μακάρι να μεγαλώσει. Ας πούμε για παράδειγμα και η λέξη άλλας που τη λέγανε στο χωριό η θιά μου η Πανάγιο γεννημένη το 1900 δεν έλεγε αλάτι, άλλας και λέγαμε και εδώ, εδώ που άκουσαμε με την κυρία Κοσμάρη και αυτό θα πρέπει ίσως να προσθεθεί όπως και κάποια άλλα. Λοιπόν, τα ντουζένια είναι η εδώ πέρα, ντουζένια, είναι η τάξη, η οργάνωση νοικοκυριού, σύστημα στην τακτοποίηση πραγμάτων. Πήγα να τις δυο, ντουζένια, κοιμή σημαίνει. Νίκους ήταν στα ντουζένια, είχε κέφια. Από την τουρκική ο Ανθεμούντας είχε κέφια, άρα κατέβαινε ορμητικός. Λοιπόν, υπάρχει και η βιογραφία, εδώ δεν παραπέμπει στο, σε διάφορα λεξικά. Τούσκος είναι ο ίσιος, τροτός, μονόχρωμος κτλ. Λοιπόν, τι είναι τώρα το ιδίωμα. Να, θα πρέπει να κάνουμε λίγο μία παρουσίαση των πραγμάτων, των όρων της γλωσσολογίας. Οι γλώσσες, πόσες χιλιάδες είναι οι γλώσσες στον κόσμο τώρα, αυτή τη στιγμή? Νομίζω 6.000. Είναι κάπου στη μέση, είναι μεταξύ 3 και 6 και 7 χιλιάδων γλωσσών, 6.900, ο Μπαμπινιώτης του Στρογγυλέδης 7.000. Η γλώσσα είναι όργανο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και έχουμε πολλές γλώσσες που μιλούνται από λίγους ομιλητές. Τα ελληνικά είναι μία γλώσσα που σήμερα ομιλείται από 15 περίπου εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ομιλείται πάρα πολύ στην ελληνική διασπορά, αλλά είναι, αυτό να το θυμόμαστε, μία γλώσσα πολιτισμού. Είναι μία γλώσσα που γράφτηκε φιλοσοφία, γράφτηκαν κείμενα κλασικά και τα οποία επηρέασαν πάρα πολύ, γονιμοποίησαν τον δυτικό πολιτισμό και όχι μόνο τον δυτικό, αλλά και τον ανατολικό πολιτισμό. Καμία γλώσσα δεν είναι ομοιογενής. Στην πρώτη περίπτωση, στις 3.000 λέξεις θα υπολογίσουμε τα αγγλικά μία φορά, στις 7.000 θα βάλουμε άλλα τα αγγλικά της Αγγλίας, άλλα τα αμερικάνικα, άλλα τα αυστραλιανά, τα αγγλικά. Το ίδιο με τα γαλλικά, όπου έχουμε γαλλικά στην Ελβετία, στο Βέλγιο, στο Κεμπέκ του Καναδά. Με τα ελληνικά υπάρχει κάποια σκέψη που δεν μας συμφέρει μεταξύ μας. Υπάρχει κάποια σκέψη να ξεχωρίσουμε τα ελληνικά με τα κυπριακά. Είναι η ίδια γλώσσα και η ελληνική και η κυπριακή. Βεβαίως η ιστορική τύχη της Ελλάδας, η ιστορική τύχη της Κύπρου ήταν διαφορετική. Από 1908 νομίζω, κύριε Συνάκο, έχουμε διαφορετική ιστορία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλλά από τη μεσαιωνική εποχή, από το 1198, η Κύπρος αρχικά υποτάσσεται στον Άγγλο βασιλιά, τον Ρικάρδο Λοτόκαρτο, ο οποίος την παραχωρεί στους Λουζινιάνους, σε μια γαλλική οικογένεια. Αλλά, όπως ξέρετε πολύ καλά, ο ελληνισμός της Κύπρου παρέμεινε, παρόλη την ξένη, τις αλλεπάλλες ξένες κατοχές, παρέμεινε οι άνθρωποι έλληνες. Λοιπόν, τα ιδιώματα. Η ελληνική γλώσσα έχει 6 διαλέκτους. Η πιο παλιά διάλεκτος που έρχεται κατευθείαν από την αρχαιότητα είναι η τσακωνική, την τσακωνιά. Ξέρουμε συνήθως για το τσακώνικο χορό, τα αγράδια. Τις μελιτζάνες τις τσακώνικες,
που είναι σαν ζεύρες, την τσακώνει την τσάνα και κάνω πολύ ωραίο γλυκό με την τσανάκι. Λοιπόν, η τσακώνικη είναι κατευθείαν η γλώσσα των αρχαίων Σπαρτιατών. Εκεί το Πάντερ Ιμών, για παράδειγμα, λέγεται Αφέγγα Νάμου. Αφέγγα είναι αφέντης, αφεντία, πατέρα μας, Αφέγγα Νάμου. Λοιπόν, κυπριακά, κατοϊταλικά, κριτικά, καπαδοκικά και τα χονδιακά είναι διάλεκτα. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά ιδιώματα, είναι περίπου 1000 ιδιώματα, βόρεια και νότια. Τα βασιλικιότητα ανήκουν στα βόρεια ιδιώματα. Παλιότερα είχαμε και μία άλλη διάκριση, ανατολικά και δυτικά, όπου στα ανατολικά είναι τα κυπριακά και τα μικρασιατικά. Και τα ροδιακά επίσης είναι στα ανατολικά. Εκεί μπαίνει ένα νη τελικό. Χορτών, παιδίν, θα πούνε στην Κύπρο, χορτών, το χωριό. Λοιπόν, τι είναι το ιδίωμα, είναι μία μικρή παραλλαγή γλωσσική σε στενή γεωγραφική έκταση, το χωριό, η ευρύτερη περιοχή, και μικρή απόκριση από την κοινή νέα ελληνική. Καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις, ενώ ας πούμε αν έχετε βαθιά ποντιακά ή βαθιά παθήτικα κυπριακά, δεν καταλαβαίνεις καθόλου. Και έχουμε διάλεκτο, έχουμε ιδιώματα. Μικρή απόκριση από την νόρμα. Λοιπόν, τα ιδιώματα αρχίζουν σιγά σιγά, καθώς ατονεί το κέντρο το γλωσσικό, η Κωνσταντινούπολη, καθώς έχουμε φραγκοκρατία 1204-1261, έχουμε μετά την άλωση της πόλης το 1453 και κάθε περιοχή πορεύεται, μου άρεσε το ρήμα, πορεύεται όπως μπορεί. Κάτω από τον οθωμανικό ζυγό ή γιατρού με άλλες υπό τους δυτικούς βόρεια και νότια γλώσματα. Το λεξικό περιλαμβάνει 4.036 ρήματα. Τι μου έλειψε. Μου έλειψαν ακριβώς αυτά τα κείμενα που ακούσαμε. Η κυρία Κοσμά. Ναι, κυρία. Δεν προλάβαμε. Και η κυρία Αναγνώστου. Μου έλειψαν κείμενα. Εγώ δίνω εργασίες στους φοιτητές μου, το τρίτο και τέταρτο έτος, να παρουσιάσετε την γενέτειρά σας ή μια χώρα, μια πόλη που την έχετε γνωρίσει για πολλούς λόγους. Λοιπόν, η γενέτειρα, θα έχουμε στοιχεία ιστορικά. Εδώ ήταν λίγα τα ιστορικά στοιχεία. Πάλι, συγγνώμη, δεν ήταν ο σκοπός του κυρίου, του Μακαρίτη, του κυρίου Κωνσταντίνου Συνάκου να κάνει ιστορική περιγραφή. Παραπέμπει, στέλνει στον Αντριώτη, στέλνει στον Παπάγγελο για να δούμε εκεί. Αλλά για μένα, τον Θεσσαλονικιό, η μάχη των βασιλικών μου έχει μείνει από το δημοτικό σχολείο. Όπου εδώ φτάσανε οι επαναστατημένοι και δυστυχώς θυσιάστηκαν στον βωμό της ελευθερίας. Αλλά γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να θεριέψει, να βλέπετε εδώ πέρα, να θεριέψει η επανάσταση, να μπορέσουν οι νότιοι Έλληνες σιγά σιγά να πολεμήσουν και να ελευθερωθούν. Λοιπόν, μερικές προσθήκες που θα ήθελα εκτός από τα κείμενα, έχει κάποιες παροιμίες, κάποιες εκφράσεις, χρήσιμα είναι αυτά, αλλά θέλουμε, αν γίνεται περισσότερα κείμενα στην Ντοπιολαλιά. Ντοπιολαλιά είναι η ιδιαίτερη μελέτη κάθε χωριού, της γλώσσας κάθε χωριού, ένας χάρτης της Ελλάδος. Ότι τα βασιλικά είναι από τη Θεσσαλονίκη 25 χιλιόμετρα. Εδώ υπήρχαν τα Χάνια. Στη μικρή περίγυση που κάναμε πριν να έρθουμε εδώ πέρα, που είναι εδώ ήταν τα Χάνια. Ήτανε μία μέρα με το άλογο από τη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσεις και τη Χαλκιδική. Οι Χαλκιδικιώτες, ο τελευταίος σταθμός πριν να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να μείνουν για να ξεκουραστεί το άλογο και να συνεχίσουν.
Ένας άλλος χάρτης θα έπρεπε να έδινε του νομού Θεσσαλονίκης και ένας τρίτος, αυτό είναι δουλειά που τη δίνω στους μεγαλύτερους και τους νεότερους, ένα μικροτοπονημικό, τα μικρά τοπονήμια. Πώς λέγεται αυτό βουνό πάνω που στείλει. Λοιπόν, αυτό πρέπει να καταγραφεί. Γιατί κάποια στιγμή θα βρουν οι μεγαλύτεροι και λένε το βουνό, ο προφήτης Ηλίας. Αυτό το κάνανε με πάρα πολύ εμβλαπτική προσοχή και δίπλα. Και βγήκε ένα λεξικό δίτομο με τα υπονήμια της Κύπρου και τα άλλα της Ελλάδος, τα υπονήμια, οι κατοικημένοι τόποι και τα μικροτοπονημικά. Γιατί όταν θα φύγουν αυτοί που γεννήθηκαν, για παράδειγμα, όπως εγώ το 1956, το 1974 ήμουν 18 χρονών, όταν κάποια στιγμή θα φύγει η δικιά μας η γενιά, δεν θα ξέρουν το μικροτοπονημικό κάθε χωριού. Λοιπόν, τρεις χάρτες, ένας γενικός, τα βασιλικά είναι ανατολικά από τη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο είναι τα βασιλικά και η Χαλκιδική και ο τρίτος είναι ο μικροτοπονημικός χάρτης και εδώ χρειάζεται και η βοήθεια του συλλόγου, των ειδικών μηχανικών καρτογράφων κτλ. Είπαμε επίσης δημογραφικά στοιχεία, δεν είδα καθόλου τα δημογραφικά στοιχεία, πόσο είχε ας πούμε το 1950, πόσο το 70, πόσο σήμερα, ο πληθυσμός φαντάζομαι θα έχει μεγαλώσει κατά πολύ, γιατί είναι και η ημιμόνιμη η διαμονή πολλών ανθρώπων. Κείμενα και παραμύθια, κάποια από αυτά υπάρχουν στα χρονικά της Χαλκιδικής. Θέλω να πω ότι πολύ σημαντική δουλειά έκανε ο Βασίλειος Καλογεράς. Ήταν η πρώτη γενιά των ερευνητών που σπούδασαν στη Θεσσαλονίκη τα χρονικά της Χαλκιδικής, τα οποία συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Μπορεί κανείς να βρει εκεί πέρα και άλλα στοιχεία. Και επίσης κάτι που με έκανε έτσι εντύπωση είναι ότι το προσπαθεί να καταγράψει ένα είδος φωτογραφίας, αρχαιολογικής φωτογραφίας, πώς ακουγόταν τα βασιλικιώτικα στο τέλος της δεκαετίας του 60. Και ακούγοντάς σας, είχα την εντύπωση ότι γίνομαι πάλι 10 χρονών, όταν ήμουν στο Δρυμό και άκουγα τον παππού, τη γιαγιά και τους μεγαλύτερους να μιλούνε τα ντόπια. Ίσως έγινα γλωσσολόγος, έγινα φιλόλογος και μετά γλωσσολόγος, από κάποιες ωραίες ιστορίες, ήταν αυτές που μας είπατε, με τη θεία, το θείο, πριν να περάσω στα τελικά, θα ήθελα να σας διαβάσω ορισμένα που είναι, υπάρχει ένα αστείο μεταξύ των καθηγητών Πανεπιστημίου που λέει πώς να μιλάτε για βιβλία που δεν τα έχετε διαβάσει. Δεν μπορώ να πω ότι διάβασα όλο το λεξικό. Το λεξικό διαβάζεται βουλιά-βουλιά. Βουλιά-βουλιά και εδώ το διάβασα διαγωνίως, όπως λένε στα γαλλικά. Το διάβασα διαγωνίως, παίρνοντας μέσα στις άκρες, προσπάθησα να δώσω και μία ετυμολογία στον κύριο Συνάκο, ότι συν είναι ο γιος. Μπορεί να είναι κάποιο συν ο γιος στα σερβικά. Κάποια εποχή πέρασαν και από εδώ και Σέρβοι ή κάποιον συν τον κάνανε Συνάκο. Η ετυμολογία που μου έδωσε ο κύριος Συνάκος ήταν ότι είναι συνοδεινός, συνόδης, τελείως διαφορετική, αλλά το άγχος υπάρχει σαν υποκοριστικό στην περιοχή, Βασιλάκους για παράδειγμα, υπάρχει το υποκοριστικό άγχος και θα μπορούσε να είναι, αλλά η ετυμολογία είναι δύσκολο πράγμα, να μην γίνεται κανείς ετυμολόγος, να είναι ετυμόλογος ενδεχομένως και ετυμόλογοι, η νύχη στην πεθερά στην νύχη. Λοιπόν, να είναι ετυμολογία, αλλά η ετυμολογία είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, άντζα είναι η γάμπα και λέει ότι είναι από μεσαιωνικά ελληνικά, είναι μεσαιωνικά λατινικά, αλλά πίσω από αυτή την άντζα κρύβεται η φραγκοκρατία. Και υπάρχει στο γεράκι Λακωνίας, καθηγητής πανεπιστημίου, που λέγεται Αντζακλής. Είχε
η Γάμπα μεγάλη, ήταν πληγωμένος, Αντζακλής. Φραγκικό, μεσαιωνικό, πέρασε στα μεσαιωνικά ελληνικά και μπήκε ένα άλλο που το έχω στη Σαμοθράκη, η Χαλιάς και Χαλιάς, πλούσιος, ναι. Καρατζούδα, η μαύρη, η μία μελαχρινή, μελανούρη τα λέγαμε, Καρατζούδα, γυναίκα μαυρυτερή, είναι και αυτή μια καρατζούδα. Λεγόταν υποτιμητικά επειδή όμορφη θεωρούσαν τη γυναίκα και με άσπρη επιδερμίδα. Κουκόνα που λέγανε. Κάποιος από το δρυμό. Του είπαν κουκόνα. Και κάποιος από το δρυμό είχε πάει ένα καλοκαίρι στην Εγάστη Θεσσαλονίκη και γύρισε με κουκουνίσκα. Κουκουνίσκα που τούσε σιγά σιγά σαν τη Θεσσαλονίκη. Και το λέτε και εδώ. Εκεί το είπα κουκουνίσκα. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. Είναι ένα όνομα, αλλά το ίδιο φόνο. Είναι τέσσερις ξαφνικά. Η μία τρένει, η αλληλεγγύη και την άλλη κουκώνει γιατί είναι ψαρμή. Για να ξεχωρίσουμε. Ναι, και να μην ξεχνούμε ότι τα ιδιώματα δεν γράφει. Προφορική ήταν η παράδοση. Και θα επανέλθω σε αυτό προφορικά. Όπως το έβλεπε κάποιος, όπως το άκουγε, αυτή την εντύπωση και υπήρχε. Λοιπόν, η Χαλιάς, το είπαμε, κουκουνίσκα, κουκουνίτσκα, ναι, μισμής, αυτός είναι μισμής στα τουρκικά, είναι μίζερος, μπουρμπούρης, γκρινιάρης, κλατσιάρης κτλ. Το μπάρεμ, το άκουγα πολύ σχολαγιατά, μπάρεμ, τι είναι το μπάρεμ, μπάρεμ, τουλάχιστον, θα κάνω μπάρεμ όλια ή θα κάτσω τζιάβα. Τζιάμπα το έχει. Τζιάμπα. Βεβαίως εδώ χρειάζεται και λίγο βοήθεια στην προφορά με κάποια στοιχεία από το διεθνές πολιτικό αλφάβητο. Δεν πειράζει πόσο γράφηκε. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι σώθηκε και αυτή η λέξη. Σιούτους. Αυτό είναι τα βλαστικά. Αυτός που δεν έχει κέρατα, το έχω ακούσει και τα, για τα, τις γέγες, τις έγες της Αμοθράκης. Βλέπετε ότι είναι ένα τόξο τα βόρεια ελληνικά ιδιώματα από την Ήπειρο μέχρι σχεδόν την Κωνσταντινούπολη όπου μιλούσαν ελληνικά αστικά. Το σούσαβο το είπαμε, να μην σας κουράζω παραπάνω, αυτό διαβάζεται σιγά σιγά. Θα έλεγα μια σελίδα την ημέρα. Καλό κάνει για να μείνω. Λοιπόν, Θεοδόρο η φωνή, η γραφή και η τυπογραφία έπειτα ήταν σταθμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Αισθάνθηκα σήμερα ότι ήταν ένα πνευματικό μνημόσυνο για τον Θείο και τον Πατέρα. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Κωνσταντίνο Συνάκο. Μας άφησε παρακαταθήκη γραφή την ντοπιολαλιά των βασιλικών. Η UNESCO στα τελευταία 30 χρόνια ασχολείται όχι μόνο με την κληρονομιά κυνηγική, με τα κτίρια, με τον Παρθενώνα ή το Επταπύργιο που είναι μνημείο της κληρονομιάς, αλλά ασχολείται και με την άλλη, την μη λυκή κληρονομιά της ανθρωπότητας, της υποεξαφάνισης γλώσσης. Ή διαλέκτους ή ιδιώματα. Αν δεν τα μιλήσετε εσείς τα βασιλικιότητα, θα χαθούν. Λοιπόν, το τραγούδι, το χορό, φλαμένκο, τώρα τελευταία μπήκε στην άλλη κληρονομιά της ανθρωπότητας. Τις τεχνικές, πώς γινόταν αυτό, πώς γίνεται ας πούμε το βυζαντινό κερί, έχουμε χειροπλαστική σκουφόρινα και είναι βυζαντινή παράδοση που κάνουμε κεράκια, ειδικά τώρα για το Πάσχα. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια στέρεη βάση για αφετηρία. Άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν είναι σύγκριση με διάφορα μέρη της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας. Για παράδειγμα, για την επανομή, έχει γράψει ο συνάδελφος αρχαιολόγος, κύριος Θεοτάρης Πανταράς. Αυτό της επανομής
μία ομάδα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, ενδεχομένως και με τη βοήθεια, σίγουρα και με τη βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Εν Βασιλική, θα μπορούσε να γίνει πρόγραμμα ερευνητικό στο Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη ή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Δεν φτάνει ως εδώ το ενδιαφέρον του Κέντρου Μελέτης και Ερευνών των Νεοελληνικών Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Συγγνώμων. Ωρες-ώρες είμαστε πολύ μακριά από την Αθήνα. Λοιπόν, δεν φτάνει. Ίσως θα υπήρχε, δεν ήταν καλό να έχουμε ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Γλωσσοσυλλεκτικές αποστολές οργάνωσαν, αλλά τώρα έχουν σταματήσει. Και κάτι άλλο, ένα διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών του Γυμνασίου και του Δημοτικού Βασιλικού. Γι' αυτό βοηθά να έρθουν μαθητές να δουν την παιδιά, τον παππού, η οποία είναι η διαγενειακή κληρονομιά και η επαφή. Να μην είναι τα παιδιά μόνο μπροστά στο κομπιούτερ, στα νηφιά το κομπιούτερ και οι νέες τεχνολογίες βοηθούν, αλλά πολλές φορές αποβλακώνουν και αποξενώνουν. Λοιπόν, κυβωτός παράδοσης, κυβωτός τίμης, τοπικής ιστορίας, regional studies και όλα τα ξένα πανεπιστήμια φροντίζουν και την τοπική ιστορία και κληρονομιά. Να σας πω ότι είναι πολύ καλό και για δώρο Πάσχα και να τολμήσω να ευχηθώ μια δεύτερη έξοση με υλικό όπτικο ακουστικό σαν αυτό που ακούσε λίγο πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς των λέξεων του ιδιώματος. Είχε μια συνολική εικόνα, μάλλον είχε ένα συνολικό σχέδιο για το χωριό, όπως το θυμόταν και όπως το είχε ψάξει. Δηλαδή, θυμάμαι να συζητάμε, να μου εκθέτει μάλλον, πολύ αναλυτικά για την ανθρωπογεωγραφία του χωριού. Και θα πω ένα και μόνο παράδειγμα που είπε, δεν ξέρεις ποτέ ότι γύρω από την εκκλησία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα σπίτια είναι όλοι παπάδες. Κατάγονται δηλαδή από οικογένειες παπάδων, έτσι, άμα το σκεφτείτε λίγο, είναι οι παπάδες, ήταν ο αναγνώστης, αναγνώστου, ήταν ένας παλιός δικός μας συνάγκος, από τον οποίο δεν έμεινε κανένας, που ήταν σπουδαίος ψάλτης εκείνα τα χρόνια. Και όλα αυτά τον ενδιαφέραν πολύ, απλώς δεν υπήρξε, δοδόθηκε ο χρόνος. Να πω για τα τοπονύμια, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης το ψάχναμε και το καταγράφουμε. Υπάρχουν δοκίμια με καταγραφές τοπονυμιών και κυρίων ονομάτων που χρησιμοποιούνταν στα βασιλικά, μερικά των οποίων έχουν χαθεί. Επίσης για τους χάρτες. Με είχε στείλει και αναζητούσα τους κάρτες στο εκπαιδευτικό στην παλιά πόλη. Εθνική χαρτοθήκη. Ναι, και είχα πάρει κάρτες τους οποίους μάλιστα τους έφερα εδώ στο σύλλογο σε ένα διπητή για να βρούμε στοιχεία πώς αποκονίζονται και πώς ήταν τα βασιλικά στα χρόνια της τουρκοκρατίας κλπ. Και τέλος κάτι που έχει σχέση με την προφορά, γιατί ο κύριος καθηγητής προσπάθησε να πει μια λέξη, αλλά δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί αυτό που μας απασχόλησε μέρες ολόκληρες ήταν πώς θα προφερθεί αυτό το ψόφιο ή που αναπτύσσεται στην δική μας λαγιά, πώς θα το αποτυπώσουμε και πώς θα καταλάβουν οι άνθρωποι πώς προφέρεται. Είναι τόσο δύσκολο που η δική μου γυναίκα παίζει μαζί μου από το 82 που είμαστε ραβανιασμένοι, δηλαδή έχει 50 χρόνια στα βασικά, δεν μπόρεσε ποτέ να προφέρει τη λέξη ματιά. Δεν την κρώει γι' αυτό. Προφέρει
Δεν ακούμε. Τα ξαναπήραμε από την αρχή, γιατί κατέληξε ότι αλλού αναπτύσσεται η μη φόρμα, τώρα δεν κατέληξε καλά, δεν γίνεται αλλού. Αλλού αναπτύσσεται η μη φόρμα, η αλλού πλήρες η, πλήρες, ναι, καλά το λέω, η, και ξαναπιάζεται τα δημόσια, τα κίνα από την αρχή. Δεν ξέρω αν αυτό το τελευταίο ολοκληρώθηκε. Από μία ματιά που έδειξα και εγώ στο λεξικό, βλέπω ότι κάποια από τα πράγματα που είχαμε συζητήσει ίσως να ήταν στην αρχική τους μορφή. Να πω όμως τελικά σε όσα πολύ σωστά είπε ο κ. Καθηγητής για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, θα πω αυτό που είπα και μιλώντας πριν. Ο Θείος έλεγε πάντα, εμείς κάνουμε μία πρόταση. Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό και θα το διευρύνουν. Και επέμενε στην πρόταση, διότι ο αγώνας του για την ετυμολογία των λέξεων ήταν πολύς και κοπιώδης. Τώρα δεν ξέρετε πώς ήταν οι σωματικές του δυνάμεις του ανθρώπου και μόνο που κατέβαζε τα λεξικά του Δημητράκου και του ενός και του άλλου από την βιβλιοθήκη ήταν μια πραγματική εξόντωση για τα τελευταία 4-5 χρόνια της ζωής του. Ήταν μεγάλος αγώνας λοιπόν η ετυμολογία και βέβαια είχε και πάντα τις αμφιβολίες του. Γι' αυτό και ανέφερα το Σούσαρο, γιατί έχει μια πολύ ετυμολόγηση πραγματικά εντυπωσιακή, με την οποία βέβαια θα μπορούσε και να διαφωνήσει κάποιος άπειρο μεθάνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να είναι κανείς απόλυτος αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζουμε λοιπόν ότι η έκθεση του λεξικού θα δώσει την αφορμή, το κίνητρο σε νεότερους επιστήμονες δραστηριότητες, δόξα τω Θεώ τώρα έχουμε άφθονος, να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Σήμερα επίσης έχουμε τη νέα τεχνολογία. Όπου μπορούμε, ας καταγράψουμε, και η πρότασή μου ήταν, το συζητούσαμε με τον κύριο Συνάδελφο καθώς ερχόμασταν, με τον Τάσο, ότι θα ήταν πολύ καλό στο Σύλλογο να γίνει μία μικρή βιβλιοθήκη και Mediatek, το λένε στα γαλλικά, ηχοθήκη, ταινιοθήκη, να υπάρχουν και οι παλιές φωτογραφίες και οι παλιές ταινίες, ενδεχομένως και ένα γλέντι που γίνεται σε μια οικογένεια και τραγουδούν ένα παραδοσιακό τραγούδι. Έχετε πολλά. Αυτά θέλει βοήθεια από ειδικούς βιβλιοθηκονόμους να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή και ενδεχομένως κάποια τώρα να είναι προσβάσιμα και τους απόδειγους σε εισαγωγικά. Προηγουμένως λέγαμε ότι πήγε κάποιος 30 χιλιόμετρα στη Θεσσαλονίκη και θεωρούσαν τον εαυτό του ξενιτεμένο. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα να έχω ακροατήριο όλο αυτιά, έτσι να παρακολουθούν και μαγεύσατε. Ήταν μια μαγευτική παρουσία εδώ πέρα και των τριών συνομιλητών. Και θα ήθελα να πω καλό Πάσχα. Τώρα η επόμενη εβδομάδα είναι η λεγόμενη κουφή εβδομάδα που σε πολλά χρόνια δεν ακουγόταν ο αργαλιός. Δεν έπρεπε να κάνουμε. Μου γίνονται. Αφού το άκουσα κουφή, τα κουφίδια πράγμα είναι. Έπρεπε να προετοιμαστούμε το Πάσχα και δεν ξέρω εάν εδώ υπήρχε το έθνος της Λαζαρίνες. Thank you.
την πρωτοπονήμια μέσα περιέχει το λεξικό και το φούσκαρι και άλλα την πρωτοπονήμια περί του χωριού. Θέλω να σας διαβάσω πολύ σύντομα γιατί καταλαβαίνω την κούραση όλων δυο σελίδες γιατί ασχολήθηκα λίγο μετά το θάνατο του συγγραφέα του Κωνσταντίνου Συνάφου επιμελήθηκα το λεξικό και βιβλιογραφικά και κάποια πράγματα στην ετυμολογία ξαναείδα. Συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο Συνάφου για κάποιες λέξεις που είχε αναφέρει αναρωτιόντας την ετυμολογία τους όπως είπε και ο Τάκης. Ο εξάδελφος, ο Δημήτρης. Ας πούμε, μου έλεγε για τη λέξη βοδίτσα. Βοδίτσα, που είναι το πρωτοπονήμιο, το πρωτοπονήμιο δίπλα στον Άγιο Γιάννη. Που τελικά βέβαια είναι σλαβικής προέλευσης από το βότα, νερό και την κατάληξή τσα. Βότα. Υπάρχει πόλη βοδίτσα σήμερα στη Βουλγαρία. Είναι για το μικροτοπονήμιο Λιρούια. Που υπάρχει το ημίφωνο, όπως πολύ σωστά, Λιρούγια. Λιρούγια. Ανέφερε ο Τάκης, η οποία περιοχή είναι η Ρούγια, είναι λίγο πιο εκεί από το σχολείο το δημοτικό. Παλιά υπήρχε εκεί πηγή από την οποία υδροδοτούνταν τα βασιλικά. Θέλω λοιπόν να διαβάσω δυο σελίδες από μια μελέτη ενός που είναι τώρα ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Χρήστου του Τζιτζιλή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος λέει για την Ρούγια. Πώς έφτασε να την ετυμολογήσει από τα μεσαιωνικά ελληνικά, τα βυζαντινά ελληνικά. Λοιπόν, γράφει, όταν η λέξη είδωρ, γράφει ο Τζιτζιλής, αντικαταστάθηκε από τη λέξη νερό, τα αρχαία σύνθετα υδρόμυλος και υδροκάρδαμον έγιναν νερόμυλος και νεροκάρδαμο. Το ίδιο έγινε και με τα σύνθετα υδραγωγός, υδραγώγιο και υδραγωγείο που μεταπλάστηκαν αντίστοιχα σε νεραγωγός, νεραγώγη και νεραγωγιό. Η λέξη νεραγωγός απαντάται στα νεοελληνικά ιδιώματα ως νεραγός, Κυκλάδες, Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Βόρεια Θράκη που ανήκει πρώτα στην Βουλγαρία και νεραγός, Αιτωλία, Θράκη, Θάσος, Βέρεια με τη σημασία ρήθρον, οχετός ή ως επίθετο υδραυλικός. Τη λέξη νεραγώγη τη βρίσκουμε στην Ήπειρο, Χίο, Κέρκυρα κτλ. Στην Πεντάπολη Σερών συναντούμε τη λέξη νηραγούια, αποθητευτικό κανάλι. Η λέξη παράγεται ή από το ουσιαστικό νεραγωγία, παράβαλε αρχαίο υδραγωγία, με τροπή του άτομου ωμέγα που γίνεται ου και ανέβασμα του τόνου. Ή από το νεραγώγια, πληθυντικός του νεραγώγη. Στη Βέρεια μαρτυρείται η λέξη αραγούια, βλάκι νερού, που χωρίς αμφιβολία ανάγεται στη λέξη νηραγούια, ανέρχεται στη λέξη νηραγούια. Και τώρα φτάνει να πει στον αναγνώστη που βρίσκει ο Τζιτζιλής για πρώτη φορά τη λέξη νηρουγία. Τη βρίσκει σε βυζαντινό έγγραφο του 1301, αρχή του 14ου αιώνα, το οποίο μιλά για τα κτήματα της Μονής Σιβήρων και το οποίο μιλά εδώ για την περιοχή, λέει κατά λέξη το έγγραφο. Περνάει δηλαδή τον τιού των ποταμών και απέρχεται και άφης ως προς δύσιν μέχρι της εκείς ενερουίας και εκ τούτου κάμπτει προς μεσημβρίαν, κρατεί την διάφτην νερουίαν, εάτ αυτήν, την αφήνει δηλαδή αριστερά και απέρχεται κατευθείαν και πηγαίνει ίσια ευθεία. Σε πρακτικό του 1317 για τα ίδια κτήματα στη θέση των λέξεων νερουίας και νερουγία βρίσκουμε τους τύπους νερουγία και νερουγία. Ο εκδότης των πρακτικών, ένας Γερμανός Βυζαντινολόγος, ο Ντέλκερ, δίνει λανθασμένη ετυμολογία, νομίζει ότι η νερουγία είναι ένα είδος δέντρου. Πράγμα το οποίο πολύ σωστά ο Τζιτζιλής θεωρεί απίθανο. Ο Κυριακίδης, ένας άλλος καθηγητής, χαρακτηρίζει την ερμηνεία του Ντέλκερ απίθανη και βασιζόμενος στο κείμενο προτείνει για την νερουγία την ερμηνεία οχετός ύδατος. Στη συνέχεια συνδέει τη λέξη με τον νεραγός της Κομωτινής, σύνδεση που είναι σωστή και που αναμφίβολα τον βοήθησε να πλησιάσει τη σωστή ερμηνεία. Λέμε να πλησιάσει, λέει ο Τζιτζιλής, γιατί είναι πιο πιθανό πως η λέξη νερουγία που προέρχεται από τον πληρέστερο τύπο νεραγούια ή νεραγωγία έχει εδώ τη σημασία βλάκι νερού ή πιθανότερο πηγή, νερομάνα, όπως και στα βασιλικά. Σήμερα λέει αυτή η λέξη νηρούγια
υπάρχει στα βασιλικά και είναι το όνομα μιας συνοικίας όπου υπάρχει νερομάνα. Στα βουλγαρικά ιδιώματα συνεχίζει, απαντάει η λέξη νηρούγια με τη σημασία πηγή χύμαρος. Προέρχεται από τη μεσαιωνική λέξη νηρών, λέει κάποιος βούλγαρος, την οποία απορρίπτεται από άλλους γλωσσολόγους και όπως σημειώνει ο Τζιτζιλής δεν υπάρχει αμφιβολία πως το βουλγαρικό νηρούγια παράγεται απευθείας από το μεσαιωνικό νερουγία. Έτσι η μυρούγια και δείχνει πως μία λέξη από τα μεσονικά, από τα βυζαντινά ελληνικά υπάρχει ως τις μέρες μας, υπάρχει στις μέρες μας μόνο στα βασιλικά και δείχνει πως τα ελληνικά έχουν επηρεάσει και άλλες γλώσσες, στην περίπτωσή μας τα βουλγαρικά, στα οποία και όλα βουλγαρικά η λέξη αυτή διατηρεί τη σημασία που είχε στα ελληνικά, τη λέξη πηγή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τουρκικά, έχουν, λέμε εμείς ότι έχουν επηρεαστεί οι νεοελληνικές διάλεκτοι και τα ελληνικά ιδιώματα από τα τουρκικά, έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά πιο πολλές λέξεις έχουν τα τουρκικά από τα ελληνικά από ό,τι έχουν τα ελληνικά από τα τουρκικά και κυρίως έχουν λέξεις που έχουν σχέση με την ζωή ανθρώπων που ζουν οργανωμένα σε σταθερό οικισμό, γιατί αυτοί ήταν νομάδες. Έχουν πολλές λέξεις της καθημερινής ζωής, έχουν πολλές λέξεις που σχετίζονται με τη θάλασσα, γιατί αυτή ήταν από την Κεντρική Ασία και δεν είχαν καμία ιδέα από τη θάλασσα. Υπάρχει ακόμα στα τουρκικά, ακόμα και σήμερα, η λέξη λιμάνι, που σημαίνει λιμάνι. Και ο αερολιμένας λέγεται χαβά λιμανί. Αερολιμένας δηλαδή, μετάφραση στα ελληνικά. Θέλω ξανά να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές για αυτή τη βιβλιοπαρουσίαση, τους ομιλητές, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Καμαρούδη, τον κύριο Δημήτρη Συνάκο, τις κυρίες Κοσμά και Αναγνώστου και όλους σας που παρακολουθήσατε με μεγάλη προσοχή και μεγάλη υπομονή και να ευχηθώ κι εγώ να... και πιθανό να μπορέσω κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις να συμβάλλω να γίνει περαιτέρω έρευνα, όπως είπε ο κύριος Καμαρούδης, πάνω σε αυτά τα θέματα, πάνω στα θέματα της τοπικής ιστορίας των βασιλικών και κυρίως ως βυζαντινολόγος να ευχηθώ να γίνει περαιτέρω μελέτη των μεσαιωνικών ελληνικών, από τα ελληνικά δηλαδή που μιλούσαν κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από τα οποία μεσαιωνικά ελληνικά υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις στο ιδίωμα. Υπάρχουν και κάποιες κατευθείαν τα αρχαία ελληνικά, αλλά πάρα πολλές είναι και από τα μεσαιωνικά ελληνικά, τα οποία δεν έχουν μελετηθεί, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κύριε Καμαρούδη, τόσο επισταμένα ακόμη και σήμερα όπως τα αρχαία ελληνικά, ώστε να βγάλουμε πληρέστερα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ ξανά όλους. Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης του Θέρμης, ο κύριος Δημήτρης Βλαχομήτρος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, η κυρία Δήμητρα Κένη, Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Αγοραστούδη Ευγενία, Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Καραμαντώνη, Κοινοτική Σύμβουλος και ο κύριος Βουλγαρούδης, Κοινοτικός Σύμβουλος. Φίλες και φίλοι, ένα πετάξιο. Κύριε Καμαρούδη, Τάσο Συνάκο του Κωνσταντίνου. Τάσο Συνάκο του Χρήστου, Δημήτρη Συνάκο του Χρήστου, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της κοινότητας βασιλικών. Οι κυρίες Ευαγγελίες εδώ, η κυρία Αναγνώστου και η κυρία Κοσμά. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλο αυτό σήμερα.
το βιώσαμε και το εισπράξαμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Καμαρούδη, εσείς εδώ σήμερα δεν κάνατε μια παρουσίαση. Θαρώ ότι σήμερα διδάσκατε σε ένα αμφιθέατρο, έστω και κατά 10 λεπτά. Μας είπατε κάποιες έννοιες οι οποίες εγώ ως πρόεδρος με συγκινήσατε. Μιλήσατε για την ΆΕΚ, ότι είναι στο κέντρο Μοντρόγια. Τα βασικά 200 χρόνια πλέον υπάρχουν στο Εθνικό Εθνικό Μας είπατε για τη διαγενειακή αλληλοδιδακτική και εκπαίδευση. Αυτά τα κρατάμε. Θερμά ευχαριστώ εκ μέρους όλης της κοινότητας. Θέλω να σας πω, αγαπητές φίλες και φίλοι, δύο στοιχεία που κράτησα εγώ διαβάζοντας το βιβλίο. Με 400 και πλέον 500 χρόνια Οθωμανικής κατοχής στη Μακεδονία μας, θεωρούσε κανένας ότι στις 4.036 λέξεις η συντριπτική πλειοψηφία δεν ήταν τουρκικές. Μα δεν είναι έτσι. Το 80% της ταυτότητας των 4.036 λέξεων είναι ελληνικότατες. Επίσης, μέσα δίνεται σαφέστατα με πολύ καλό τρόπο το ότι η ντοπιολαλιά των βασιλικών δεν είναι μόνο ένα σύμπλεγμα φθόγκων, συλλαβών, λέξεων, χωριάτικων, ας το πούμε έτσι, που κόβουν και τις καταλήξεις, αλλά έχει σαφή προσδιορισμό τοπικότητας, πολιτισμικής κληρονομικότητας, λαογραφικότητας, θρησκευτικότητας, όταν είπε η κυρία Κοσμά για τα 12 ημέρα, για την Παναγούδα κτλ. Δηλαδή είναι η πραγματική, γνήσια, ατόφια, αυθεντική Ελλάδα. Οπότε οφείλουμε να το συνεχίσουμε, να το μεταλαμπαδεύσουμε. Τελειώνοντας όμως, κύριε καθηγητά, να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αφανείς ήρωες εδώ που δεν θέλουν να φαίνονται. Είναι η Επιτροπή εδώ της Ιστορικής Ανάδειξης των Βασιλικών, οι αγαπητές κυρίες εδώ, ο Σύλλογος και οι κύριοι, οι οποίοι δουλεύουν ακατάπαυστα, εθελοντικά, αφιερούν χρόνο από το προσωπικό τους, τον επαγγελματικό τους και τον οικογενειακό τους χρόνο, και είναι η πρώτη φορά πλέον που αναδεικνύουμε την ιστορία των βασιλικών, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε. Τελειώνοντας, να στείλω και τη θύμησή μου στη συγχωρεμένη τη Βάσο τη Γακούδη, τη σύζυγο του αγαπητού συμπατριώτη του Δημήτρη του Συνάκου, του Τάσου Συνάκου του Χρήστου, Τάσου Συνάκου του Χριστού, η οποία μέρα παραμέρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, σήμερα θα ήταν εδώ αν ήταν εν ζωή, και μου έλεγε: Πρόεδρε, η βαριά βιομηχανία των βασιλικών είναι η ιστορία και ο πολιτισμός. Ευχαριστούμε, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα.